τα κοινικά, τα ΜΑΤ, οι χειρομοβίδες κρότου Λάμψης. Αυτό είναι το ευχαριστώ και το δώρο της κυβέρνησης. Μην υπακτολώ ποιμάτων για την καταστολή και ούτε ευρώ για τις λαϊκές ανάγκες. Εδώ και τώρα, να πάρουν την ευθύνη τους και εδώ και τώρα καλούμε, βάζουμε την προμετωπίδα των ετοιμάτων μας να καταργηθούν όλες αυτές οι απαράδεκτες δυνάμεις καταστολής. Να καταργηθούν τα ΜΑΤ, η βίας, όλος αυτός ο συμπεριτός που έχει εχθρό λαό, το λαό. Γιατί εκεί πάνε τα κονδύλια για την καταστολή, στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα πακέτα, τον προϋπολογισμό και οι εργαζόμενοι, τα μόνιμα υποζύγια. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Αύριο όλος ο λαός, όλα τα σωματεία στη μεγάλη εργατική συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, μαζί με τα σωματεία και το ειδικό, το Σάββατο, τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στα σχολιά μας, στους αγώνες, να ξέρουν καλά ότι από εδώ και μπρος θα σημάνει ξεσηκωμός. Πίσω δεν θα κάνουμε, ας το καταλάβουν. Εμπρός! Ο μόνος δρόμος είναι επίθεση κεφάλι. Εμπρός, λαέ, εισίδη στο κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι επίθεση κεφάλι. Το κίνημά μας δεν τρομοκρατείται. Εδώ πέρα δίνουμε τη συνέχεια μας. Να σας ενημερώσω ότι πέρασε ο Υπουργός Οικονομικών μπροστά μας, ο κύριος Ταϊκούρας, και φωνάξαμε δυνατά. Και είπαμε, δεν δεχόμαστε να μην ακούνε καν τα αιτήματά μας. Αυτή η πίεση έδωσε τη δυνατότητα έστω και τώρα, μετά από αυτό που έγινε, 3 η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών των 3 αντιπροσωπιών, όπου εκεί θέλουν δεν θέλουν θα ακούσουν τα αιτήματά μας. Αυτό, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γιατί λέμε πίσω δεν κάνουμε. Θα τα ακούσουν και θα απαιτήσουμε επιτέλους να ζούμε με αξιοπρέπεια.